Καλησπέρα φίλε και φίλοι. Τέρα ρίξω εδώ. Και θα ήθελα να σκολουσήσω στο δεύτερο. Στο δεύτερο vlog. Στο δεύτερο σπασμένο vlog. Ουσιαστικά το οποίο είναι συνέχεια από το προηγούμενο. Θα κάνουμε και μερικές ανακοινώσεις και στο τέλος του βίντεο θα απαντήσω στα σχόλιά σας. Γιατί υπήρχαν πολλά σχόλια. Και είναι τρελό. Και θα πω και για ποιο λόγο το κάνω αυτό, γιατί τα γράφω προφορικά. Να κάνω μερικές ανακοινώσεις πρώτα. Αρνητικά και θετικά. Τα αρνητικά νέα είναι ότι επειδή το χέρι μου είναι σπασμένο και δεν μπορώ να εργαστώ σωστά και επειδή όταν κουράζεται, πρίζεται και πονάει, δηλαδή ας πούμε τις προηγούμενες μέρες δούλεψα κάτι 12 ώρες ας πούμε και το χέρι απλά τα έπαιξε ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Όταν είναι ξεκούραστο δεν πονάει, αλλά τέλος πάντων. Τα αρνητικά λοιπόν είναι ότι επειδή δεν μπορώ να εργαστώ όπως είμαι, από την προηγούμενη δουλειά που ανέφερα στο προηγούμενο vlog, θα βάλω κάπου εδώ πέρα τριγύρω με ένα link να το δείτε αν θέλετε, για σας που δεν το έχετε δει. Είχα αναφέρει λοιπόν ότι θα με παίρνανε σε μια άλλη δουλειά, αλλά δυστυχώς επειδή δεν μπορώ να εργαστώ αυτή τη στιγμή, η θέση ας πούμε καλύφθηκε. Δεν μπορώ να το δουλέψω δυστυχώς. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό, απ' την άλλη μεριά, είναι ότι επειδή θα κάθομαι, θα μπορέσω να ασχοληθώ πάρα πολύ με το κανάλι. Συγκεκριμένα, θέλω πάρα πολύ να ξαναρχίσω τα... πώς το λένε... Τα πείτε μου τι να παίξω. Έχω ήδη κάνει 3 νομίζω μέχρι τώρα από παλιά, αλλά... αλλά το σταμάτησα γιατί είχα μπλεξίματα με τη δουλειά μου, είχα προβλήματα, ήθελα απλά να παίξω Dark Souls και δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό. Έτσι θέλω από εσάς, για να ξαναρχίσω να το κάνω αυτό, επειδή θέλω να το ξαναρχίσω, να μου γράψετε μερικά σχόλια από κάτω σε αυτό το βίντεο ή σε σελίδα μου στο Facebook, τι θέλετε να παίξω ουσιαστικά. Έχω ήδη κρατήσει αυτά που μου είχατε πει από πιο πριν, αλλά όπως είπα δεν είχα τον χρόνο. Άμα θέλετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω, ευχαρίστω. Θα το κάνω και αυτό έτσι. Δηλαδή θα προτιμούσα να λιώσω μια ολόκληρη εβδομάδα να κάνω record και edit, πείτε μου τι να παίξω, παρά να μην κάνω τίποτα. Το μόνο πράγμα που με κρατάει πίσω αυτή τη στιγμή από το να τα κάνω αυτά βέβαια, θα χρειαστεί να καθυστερήσει, είναι ότι έχω ακόμα αυτό. Δεν μπορώ να παίξω κάτι. Να φανταστείτε δηλαδή, LOL δεν μπορώ να παίξω. FPS, Overwatch που το έχω πάρει και κάθεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ να παίξω σχεδόν τίποτα. Ίσα-ίσα που μπορώ να χρησιμοποιήσω το ποντίκι για browsing, ας πούμε, στο Chrome. Δηλαδή, ελάχιστα πράγματα. Αρκετά εκνευριστικό, αλλά τι να κάνουμε. Ενημερωτικά, απλώς, αυτό εδώ πέρα θα μου το βγάλουν στις 14 του μήνα και εφόσον το κόκαλο έχει φτιάξει, δεν θα ξαναμπεί. Άμα δεν έχει φτιάξει, δυστυχώς θα μου το ξαναβάλουν. Θα μου βάλουν άλλο καινούριο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνει, αλλά θα δείξει. Θα κάνω ένα ανάλογο ενημερωτικό vlog στις 14 του μήνα. Στο μεταξύ, όπως είπα, θα ανέβουν και κάποια βίντεο ακόμα, τα οποία τα έχω ήδη ανεβασμένα και απλά περιμένουν να γίνουν public. Θα ανέβουν, δηλαδή να περιμένετε πολύ σύντομα. Αυτά. Λοιπόν, ας μπούμε στο λόγο που μπορεί να μπει κατά να δείτε το βίντεο. Είμαστε εδώ λοιπόν στο βίντεο του σπασμένου vlog και θα δείτε με την πρώτη κατευθείαν ότι το βίντεο έχει 100 views και 18 likes. Τι σημαίνει αυτό για μένα? Έχουμε 267 subs. Μισό λεπτό να βρω, γιατί δεν βλέπω, είμαστε λίγο τυφλοί. Έχουμε 267 subs. Και από τους 267, οι 100 ενδιαφέρθηκαν να δουν τι γίνεται. Γιατί πολύ απλά στο thumbnail φαινόταν ότι ήμουν έτσι με το σπασμένο χέρι. Και ενδιαφέρθηκε ο κόσμος να δει τι παίζει ακριβώς. Με 100 views και 18 likes. Αυτό για εσάς μερικούς μπορεί να φανεί περίεργο. Δηλαδή, ok, δεν είναι και πολλά views, δεν είναι και πολλά likes, whatever. Αλλά σχεδόν η μισή από τους subscribers μου μπήκανε και είδανε ένα vlog το οποίο. Το μόνο σημείο που το ανέβασα, γιατί δεν ήθελα να φανεί και πάρα πολύ, είναι σε σελίδα μου στο Facebook και στον τοίχο μου στο Facebook, πουθενά άλλο. Και πάλι το είδαν 100 άτομα.
και 18 likes και πολλά comments, τα οποία θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Αυτό για μένα σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε. Και μπορώ να πω ότι είναι... δεν είναι κάτι μικρό για μένα. Σημαίνει πολλά, μπορώ να πω. Και ας συνεχίσουμε να κατέβουμε προς τα κάτω. Α, ναι. Για ποιο λόγο θα τα απαντήσω προφορικά. Γιατί δεν μπορώ να πληκτρολογήσω. Τρία comments, τα τρία πρώτα comments κατάφερα να απαντήσω. Τρία. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το αριστερό μου και για κανένα λόγο. Κατάφερα να τα απαντήσω με τα 1000 ζώρια γιατί πληκτρολογώ έτσι. Και είναι λίγο. Βασικά δεν μπορώ, δηλαδή πονάει, ας πούμε, άμα το κάνω αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Comment νούμερο 1, το οποίο το έχω απαντήσει. Από τον Αντρέα Ασιάτη. Καλή δύναμη συμπεκτά. Μία στην πραγματική ζωή και μία στην DMT. Πώς θα τα αντέξει κανείς. Συντέρεγε το χέρι. Τέλει φορά χρειάζεται να είναι να σπάσω το τραπέζι. Φιλαράκι. Άμα μπορούσα να σπάσω το γραφείο που ήταν τόσο χοντρό, ας πούμε, το ξύλο, θα παράταγα για το ίδιο τσίγιο που θα παράταγα τις τελειώσεις, που θα παράταγα την DMT, θα παράταγα όλα και θα πήγαινα να γίνω παλαιστής, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω και κάτι τρελό. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, σημαίνει πολλά. Για σας πω, το ξέρετε, κάνουμε ένα campaign D&D, ας πούμε, στο κανάλι του GR Gamer Amigo. Θα αφήσω ένα link κάτω στο description, αν θέλετε να το δείτε. Έχω απαντήσει, λοιπόν, να σκαλά γορίνα. Mad Mike Music, κουράγιο, bro. Για εσάς που δεν το ξέρετε και δεν τον έχετε δει, ο Mad Mike κάνει μερικά πολύ ωραία covers με κιθάρο ουσιαστικά metal. Στο κανάλι του μπορείτε να το τσεκάρετε, είναι skillful ο τύπος. Τσεκάρετε το. Για αν σας αρέσει metal, βέβαια, έτσι. Κουράγιο, bro. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ είναι. XB Bodybrand. Περαστικά, αδερφέ. Από υγεία καλά πάει. Απλά θα φτιάξει. Θα πάει, θα φτιάξει. Και όταν φτιάξει. Άσπρο κοράκι. Κάνε κουράγιο, φίλε. Θα το κάνω. Τι είδους κοράκι είσαι εσύ, αλμπάινο και είσαι άσπρο. Ακολέιτορ. Περαστικά, αγορίνα. Όπως είπα, θα περάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. GR Gamer Amigo, όπως είπαμε. Επόμενο ρημάν και περαστικά. Υπομονή, πραγματικά. Άλλες 6 μέρες μέχρι να βγει. Και ελπίζω να μην ξαναπεί. Θα θέλει υπομονή. Τεχτρία απλά Warrior. Καλό κουράγιο, φίλε, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν καλά σύντομα. Ας το ελπίσουμε πραγματικά. Περαστικά, αγάπη μου! Ο Black Tear 3737. Για εσάς που δεν το ξέρετε, είναι η κοπέλα μου αυτή και που κάνουμε τα διάφορα Hearthstone, Pack and Packs. Έχω κάνει μερικά βίντεο, τρία νομίζω. Θα ανέβουν και άλλα. Έχω και άλλα να ανέβουν, δηλαδή. Να περιμένετε και γι' αυτό. Χάρης, περαστικά δικιά μου και εμείς σε παίρνει από κάτω. Αυτό είναι ειλικρινά το μόνο που χρειάζομαι. Να μην με πάρει από κάτω. Αλλά εφόσον θα μπορώ να ξεκουραστώ και απλά να κοιμηθώ, δεν νομίζω να με πάρει από κάτω. Thank you. Γιώργος Κοτίνας, περαστικά νετάρια, μην ανησυχείς για τα βίντεο, θα κάνουμε υπομονή. Το θέμα είναι να γίνεις εσύ καλά. Αυτό σε αυτό τι να πω. Θεός, να είσαι καλά, φιλαράκι, να είσαι καλά. Ω, παράγραφος. Περαστικά και μην ανησυχείς, όλα θα φτιάξουν από Nick Gamer GR. Η ζωή δεν μας αφήνει έτσι. Κάθε κακό πράγμα που μας γίνεται συνοδεύεται από κάτι καλό. Είτε αυτό γίνει σε μια εβδομάδα, είτε σε ένα μήνα, είτε πιο μετά. Δεν με πειράζει αν θα ανεβάσεις βίντεο τις επόμενες εβδομάδες, αρκεί να είσαι καλά. Καταλαβαίνετε γιατί είπα ότι δεν με πειράζει τα views και τα likes, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα comment που απλά σε ανεβάζουν, σε φτιάχνουν, ας πούμε, και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Nick, να είσαι καλά, πραγματικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Matt Damian Blackbird, ένα από τα comment που απάντησα, που κατάφερα να απαντήσω. Άρα, ξεμάνε τα καλύτερα έρχονται, όλα θα φτιάξουν, πραγματικά, μακάρι, όπως έχω γράψει, δηλαδή. Μακάρι να έρχονται τα καλύτερα. Κρίμα. Από Megapick. Ναι! Κρίμα! Το μόνο που ελπίζω είναι να μην μου αφήσει κουσούρι, να μην μου πονάει ξέρω εγώ σε random στιγμές, άμα φτιάξει κάποια στιγμή. Θοδωρής Μπραβάκος, πέραστηκα σου φίλε, κάτσε ξεκουράσου και υπομονή. Θα περάσει και αυτό, και όσο για τα βίντεο, γίνε καλά μια φορά και μετά το συζητάμε. Αυτό. Πραγματικά, περαστικά σου λέει ξεκουράσου. Το ξεκουράσου. Αυτό, φίλε, είναι το μόνο σίγουρο το ότι θα κάνω. Έχω να πάρω άδεια
από πέρσι το καλοκαίρι, περίπου τέτοια εποχή, λίγο πιο μετά, ας πούμε, σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. Χωρίς να μετράω βέβαια τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα, έτσι. Αλλά άδεια, ας πούμε, να κάτσω μία εβδομάδα, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, έχω να πάρω από πέρσι τέτοια εποχή. Αυτό το πράγμα είναι τρελό. Έτσι λοιπόν, το μόνο σίγουρο, Θεοδωρή, είναι ότι ναι, θα κάτσω να ξεκουραστώ πολύ. Θα κλείω, ξέρω εγώ, 12 ώρες την ημέρα, θα το χρειαστώ. Κύριο, ξεπέραστηκα, μπρο, και άλλο ένα κομμάτι που κατάφερα να απαντήσω. Το χέρι περνάει, δεν είναι τίποτα. Προφανώς, όπως έχω απαντήσει δηλαδή. Θα περάσει, θα περάσει. Απλά πρέπει να περάσει λίγο χρόνο. Και αυτά ήταν όλα. Αυτά ήταν όλα. Όπως είπαμε, δεν είναι πολλά, αλλά και τα λίγα που είναι και που καθίσατε να ασχοληθείτε, να γράψετε ένα comment. Εγώ απλά το vlog το ανέβασα εντελώς σαν ενημερωτικό. Και ένα! Το ανέβασα απλά σαν ενημερωτικό και τόσος κόσμος ασχολήθηκε να απαντήσει, να μιλήσει, να ενδιαφερθεί, να κάνει ένα like, να κάνει ένα comment. Πραγματικά ένας μικρός YouTuber ή ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος είναι το μόνο, είναι πραγματικά το μόνο που χρειάζεται, λίγο ενδιαφέρον. Και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ αυτό που δείξατε, αυτό που μου δώσατε. Δηλαδή, το ότι ασχοληθήκατε τόσο πολύ για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Πραγματικά σημαίνει πάρα πολλά. Μπορεί να μην σας φαίνεται πολύ, αλλά θα το ξαναπώ, σημαίνει πάρα πολλά. Ευχαριστώ όλους πραγματικά. Το μόνο λοιπόν που θα ξαναπώ είναι να μου αφήσετε, πριν κλείσουμε δηλαδή, να μου αφήσετε μερικά comments από κάτω για το πείτε μου τι να παίξω ουσιαστικά, γιατί θα το ξαναρχίσω, άμα θέλετε να παίξω κάτι άλλο συγκεκριμένο, είτε σαν campaign, είτε σαν once group. Και αυτά παιδιά, λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για το ενδιαφέρον που δείξατε. Και να περιμένετε αρκετά βίντεο στο σύντομο μέλλον. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!